στην έξοχη του ανεξιχνίας του εκτίμηξη, άνθρωποι συναθρίστηκαν πολύ. Κάποιος της βίωσης τους χάρισε το μήλο, χωρίς να τους ρωτήσει αν του φρούτου η γεύση τους αρέσει. Και βάδιζαν, άρα υπήρχαν. Για να συντηρούν μια πλατεία μόλις λίγο μεγαλύτερη από τον εαυτό τους. Μια πλατεία να φαντάζει μόλις λίγο μεγαλύτερη από έναν κόσμο. Θα γίνουμε άλλοι. Είσαι από που προλαβαίνουμε. Αρκεί να μετατρέψεις. Να τα στουτέτσι τα χαρακτικά το φως. Σε μετρικούς του ελίτ υπόδες, οι προκλήσεις σαφές καθιστούσαν πως η βούληση ηλέγχε τη μοίρα. Της νύχτας η λατρεία ή του νερού οι απολαύσεις. Διοκτησία συχνηλατούσαν προγεγραμμένο στο μόρτι μου το πλοία. Την ιδιωτική του εξηγούσε εκείνος υπόθεση. Να αποφασίσω πρέπει αν είμαι τέλεια σαν τη Λίλη ή σαν την Εύα ατελείς. Μα όσο βολοδέρνω σε ερημιές για την απόλαυση εξόριστη από την Εβέ, μη διαμανία εναντιώνουμε ανυπόταχτη στο Λούπιτο, όσο και στον Αδάμ. Όλα τα μικρόβια δεν περιμένουν τον παλιό να πεθάνει ξενιστή. Αυτό που ποθούν ακούν και πράττουν. Και η δυσκολία εκείνης να ξέρει ο καθένας να ακούσει τι θέλει. Πώς να κλάψεις όταν τα χελιδόνια γίναν πολλά και η άνοιξη φτηνή. Αυλικοί γίναν οι μέρες στη Ράνο για τις υπηρεσίες υπηρημένες που προσφέραν. Στην Ιθάκη σου να φτάσεις με τόσα ρηπίδια, προθεσμίες να δροσολογούν αόριστα. Ως πράκτορες αθωότητας να σπείρεις την ιστορία. Κάνουν καλές εκπτώσεις σήμερα στα χρέη. Και το μη μελισμόνι, αναρτημένο στο κισέ. Με την οργή στα χείλη υπαγόρευε εκείνος. Κόλαση, όταν σμίξει μόνα πάντρικο μετά τη ζωή στην εγκατάλειψη, ακριβικά την απουσία εξερματούν. Όλες είναι οι παρακλήσεις των φτωχών στο κύριο. Με τα απάθεκτες ξεσηκωμού χειρονομίες που χρονικογραφούν την απραξία. Κόλας είναι οι φύλακες νυχτερινοί μετά από Παναγίδη Λίματος που για Χριστά επαγρυπνούν ήδη. Κόλας είναι όταν παρακινούν οι μαζορέτες τους πολεμιστές να δώσουν τη ζωή τους. Και εκείνη που πίστευε στην κόλαση και επομένως ήταν ήδη εκεί. Οδήγησε οδήγησε μας. Δεν είναι πολλά θέμα, το οφείλει πάντα. Για τους επικεφαλείς απορρέων. Δεν είναι από εγωισμό. Που η σκέψη έγινε κιόλας ωκεανός. Γονιπετής ηκέτευαν οι παράξενοι ταξιδιώτες. Thank you.
Ποίηση που γράφεις, εσένα αφορά. Μόδοξοι και αλόδοξοι σε μάχες κακοτράχαλες. Τα χλωρά καίγονταν απ' το ράσο. Σε κύκλο αγιογράφη θολοσκέπαστο φυλάκιζαν τη Μαρία. Πόσα χρόνια να έχει ο Θεός αλήθεια. Ίχνη αντίκριση εξόριξη στα απόκριμα εκκλησάκια. Να ψάβει άξε τους καπανέως στη μορφή, μα μόνο καπότε στον περίβολο και LSD. Τις δικλείδες της φήμωσης είχαν αποχωρήσει. Η Λάρια, φόβος εκκλησίας εστί. Η ποίηση που γράφεις, εμένα αφορά. Τη φυγή ο οπλισμός να μοιραστεί, στον φενταγίν τα λονάκια. Τις χώρες ή τον καπουτσί μόνο συναστή συντηρητική. Κι όλα τα αδέρφια. Σε δώματα ανώτατα μυστικισμό να αρκίζονται. Καθώς μαναχήρας εισέρχονται νεκροκεφαλές. Σατουρνάλια. Φόβος πλουσίων εστί. Η ποίηση που γράφεις. Εμάς. 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 Αφορά. Σπήλαιο μαγικό θα γίνει, σου λέω, η ποίηση που γράφεις. Με κεραμί διάθραυστα και στελακτήτες παρηγορητικούς για τάντητο και πληγιασμένο σώμα. Σαν φίλη να έρθει να αποβάλει το παλιό του δέρμα. Επειδή ότι αλήθεια να είναι δεν πρέπει. Αλήθεια δεν είναι. Ποιος την απομάκρυνση. Ας διευκολύνει από τη μηδενιστική του κόσμου κλαλοή. Κάποιος το όχι ας διαχωρίσει από τη σκοπιά της ελευθερίας ή της υποταγής. Το χρέος στον εαυτό μας. Άρνηση του πεπρωμένου. Σε πάτωμα το βλέμμα στυλωμένο. Είσαι ταβάνι. Το σύνδρομο δέσποζε του ντροπιασμένου. Μόνο πόρτα ψηλή για εκείνον. Δίχως κούφωμα. Και εκείνη, αστερία η μεγίστη, ορτίκη κάθε αυγή να γίνεται. Φόβος, τι εστί. 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 Thank you.
Δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Ένα γατί ούρλιαζε κάπου κοντά. Και αυτός που την ανθρωπότητα ήθελε να δικαιώνει. Να νιώθεις το φόβο και να μπορείς να τον ανεχτείς είναι σαν να αρνείσαι την τελευταία σου παρτίδα σκάκι. Μονολογούσε αμήχανα ψάχνοντας το ψυγείο. Θα έδινε τον κοιμά που εκείνη είχε αγοράσει για να τον υποδεχτεί. Είχε και εκείνη ευαισθησίες, ανάλογα με του παραπτώματος τη σοβαρότητα. Αν τον ξένο δε φιλέψεις, με την αιωνιότητα σε να μετριέσαι την κατήφια και χαμένος πάντα βγαίνεις, παραλαλούσε αμούδιαστη σαν τη γυναίκα σφίγγα. Οι μύγες, τόσες δεν ήταν όπως άλλοτε πολλές. Η κουβέντα πάντα στη μίζερη γυρνούσε στην νυχτοπορία. Για δάση αποσκελετωμένη. Και με εύθυμα η νοσοκόμη πρόσωπα που αμίλητη τα σεμντώνει μυαλά. Και εκείνος τις πέτρες να προσκυνά με σέβας. Αυτές θα υπάρχουν και όταν αυτός θα έχει για πάντα χαθεί. Το όνειρο μην ενοχλείς. Τον ουρανό πάξταφνα έγινε γαλάζιος αντί από τους υδρατμούς λευκός. Το χρόνο ήσυχο άφησε. Ελευθερωτής μπαινοβγαίνει στη μήτρα, άγενες να σπείρει ελπίδες. Το ψυχανέμισμα τσαπίζοντας την γλώσσα. Στο δίλι πλύνουν τα πέταλα. Πλύνονται και αυτοί στα όνειρά τους. Τυλίγονται στην κάπα τους στοικά οι ταξιδιώτες. Αρκεί τόσο κρύο. Τα είχαν αλήθεια καταφέρει. Κάτι να είναι που παντού χωρά.
εξομολόγηση. Θεολογίας. Ή ψυχολογίας. Θα σκλαβώνονται. Οι εκτεθειμένοι διαβάτες. Αν πάθω κάτι, θα πάθεις κάτι. Αν πάθεις κάτι, πολλά θα πάω. Ατάραχοι και ατρόμητοι οι παράξενοι ταξιδιώτες, αφού γνωρίζουν πως φόβος ανελευθερία εστί. Καλησπέρα. Τα ποίηματα που έχουν γραφτεί ανά τους αιώνας, λέει ο ποιητής Γιώργης Παυλόπουλος, είναι ίσως τα αντικλείδια που μας ανοίγουν την πόρτα της ποίησης. Κάποια τέτοια αντικλείδια να προσφέρει η Ευαγγελία του Μπλαλέξη με την τρίτη της ποιητική συλλογή που λέγεται «Επιμενίδιος Ίστρος». Την ευχαριστούμε πολύ και της ευχόμαστε περισσότερη δημιουργική πορεία. Ευχαριστούμε και καλωσορίζουμε την Δήμαρχο Λεβαδέα, την κυρία Γιώτα Πούλου. Να ευχαριστήσουμε τους συντελεστές του απόψινου εγχειρήματος, που είναι στο πιάνο η Όλγα Ευθυμίου, η ηθοποιή ο Γιώργος Δημήτρης Λεβέντης και η Ειρήνη Βουριώτη, ο αφηγητής ο Γιώργος Αγραφιώτης. Τη σκηνοθετική επιμέλεια την είχε ο Κωνσταντίνος Δημητρέλος. Να ευχαριστήσουμε τις εκδόσεις Πηγή, το Σύλλογο των Φίλων της Βιβλιοθήκης και το Δήμο Λεβαδέα για την φιλοξενία. Να ευχαριστήσουμε την κυρία Καταρίνα Δημόκα, που είναι φιλόλογος και συγγραφέας και θα μιλήσει για την επίτητη συλλογή. Θα προσπαθήσει να κάνει μια ανάγνωση της ποίησης της Ευαγγελίας. Και στη συνέχεια, η συγγραφέας με το δικό του τρόπο θα κάνει παρουσίαση του έργου. Λοιπόν, η κυρία Δημόκα έχει το λόγο. Που γίνεται για να παρουσιαστεί στο κοινό το βιβλίο της κυρίας Ευαγγελίας την Μπλαλέξη «Επιμενίδιος Ίστρος». Ωραία. Όταν ήμουν μικρή, η μητέρα μου μου ξεχλούδιζε πάντα τα φρούτα που μπορούσαν να φαγωθούν με το περίβλημά του. Το μήλο, το γιαλμά, το ροδάκινο. Τώρα γιατί σας το λέω αυτό? Δεν είναι γιατί πάντα οι σκέψεις μου ξεκινούν και τελειώνουν στη μητέρα μου, όσο γιατί ως μάνα συνεχίζω να καθαρίζω τα φρούτα, ούτε και αυτό σας αφορά όμως. Ως καθηγήτρια στο σχολείο συνεχίζω να το κάνω για να διδάξω τη λογοτεχνία, να ξεδίνω δηλαδή το κείμενο από το περίβλημά του, ώστε να διευκολύνω την πρόσβαση στην τρυφερή ουσία και στη ζωμερή σάρκα. Το ίδιο θα επιδιώξω να κάνω και απόψε με την ποίηση της κυρίας Ευαγγελίας την Γλαλέξη, να ξετήσω λίγο το κείμενο για να έχουμε μια πρόσβαση στην ουσία του. Ελπίζω να μου το επιτρέπει. Και αυτό είναι που σας αφορά. Ο Επιμενίδιος Ίστρος είναι μια αφήγηση οργανωμένη σε διάκριτα μέρη. Προτάσσεται μια εισαγωγή σε πεζή μορφή που επιδιώκει να σημάνει στον αναγνώστη τις γραμμές πλεύσης που χαράζονται πάνω στην ποιητική θάλασσα, τις ιδέες που ναύλωσαν το όχημα της δημιουργίας.
Από την εισαγωγή και κάτω, ο λόγος οργανώνεται σε στίχους, μολονότι το κείμενο πρωτίστως γεννά την εντύπωση του πεζού. Η δομή του βιβλίου είναι η εξής. Στο προήμιο, η ποιήτρια αποκαλύπτει τον πυρήνα έμπνευσης του έργου της. Έπονται τα τρία μέρη της πλοκής που αντιστοιχούν στα χρονικά και συνειδησιακά στάδια της ανθρώπινης ύπαρξης. Κατά πρώτον της εφηβικής ηλικίας, ακολούθως της μέσης και εν τέλει της τρίτης ηλικίας της ζωής μας. Στο επίμετρο ατενίζεται το επέκεινα, ο μεταφυσικός θάλαμας των πεποιθήσεων κάθε αναγνώστη. Το έργο ολοκληρώνεται με τη βιβλιογραφία που απαριθμεί τις πνευματικές πηγές που αξιοποιήθηκαν στην εισαγωγή. Ας πάρουμε ωστόσο τα πράγματα από την αρχή. Ο τίτλος του ποιητικού αφηγήματος παραπέμπει στον ξακουστό σοφό και μάντη της αρχαιότητας Επιμενίδη, ο οποίος αναφέρεται ότι έζησε 157 ή 299 χρόνια. Εξίσου παράξενος με τη μακροβιότητά του είναι και ο μύθος πως ύπνοτε Μακάριος 57 χρόνια αφού μπήκε σε μια σπηλιά αναζητώντας ένα ξεστραβισμένο πρόβατο. 57 χρόνια χαμένα για τα δικά μας μέτρα της ζωής λοιπόν. Ξύπνησε γυρεύοντας ακόμη το ίδιο πρόβατο και την ιδέα του κόσμου και την εικόνα που του ήταν πλέον ανίκιος. Αξιοσημείωτο πως ο Επιμενίδης είχε θεωρηθεί αγαπημένος των θεών. Μήπως επειδή, όπως λεγόταν, του συνάντησε στα όνειρά του, ή μήπως επειδή είχε αποφύγει την όχληση του χρόνου, τον κάματο του βίου, τους συγκλονισμούς που επιφέρει η απώλεια των αγαπημένων προσώπων. Μια διαφορετική αντίληψη για την καλοζωία και τη μακροημέρευση, είναι η ιστορία του Επιμενίδη, που έχασε 57 χρόνια κοιμόμενος, η οποία μου φέρνει στο νου την ιστορία του Ηροδότου για το τέλος δύο όμορφων νέων, του Κλέοβη και του Βίτωνα, που πέθαναν στον ύπνο τους με ανεπαίσθητο θάνατο, που δόθηκε μάλιστα ως ευεργεσία των θεών σε δύο καλούς καγαθούς άντρες. Σε μας όμως φαντάζει οξύμορη η έννοια της ευεργεσίας με την πρόκληση του θανάτου δύο νέων ανθρώπων. Γυρνώντας πίσω στον Επιμενίδη, μια δεύτερη εικασία μου για την ευδαιμονία του αφορά στην κατάλυση των κανόνων του θνητού βίου. Ο Μάτης γνώρισε μέσα από έναν βαθύ ύπνο, ίσως τον ίδιο το θάνατο, από τον οποίο ξέφυγε τελικά για να επιστρέψει στη συνειδητή ύπαρξη. Αν ο θάνατος μοιάζει με ύπνο, από τον οποίο κάποτε θα εγερθούμε, τότε μάλλον εισαγόμαστε σε μια λιγότερο τραγική θεώρηση της νομοτέλειας, σε έναν αναστοχασμό χωρίς τα βαρύδια της απελπισίας που συχνά μας καθυλώνουν μπροστά στο αναπόφευκτο τέρμα. Σε αυτόν όμως τον προβληματισμό θα επανέλθουμε αργότερα. Εμφυλοχωρώντας την ποιητική δημιουργία της κυρίας Τιπλαλέξη, θα σταθώ στην προμετωπίδα της αρχής που στα γαλλικά υπενθυμίζει ότι τον ήλιο, μα ούτε και το θάνατο, μπορούμε να κοιτάξουμε κατάματα. Σχολιάζω ότι την πηγή της ζωής που λέγεται ήλιος και το στέρεμα του θανάτου, το άτομο δεν μπορεί να τα κατοπτεύσει στην ολότητά τους, το υπερβαίνουν και το καθιστούν στοιχείο της νομοτέλειάς τους. Κάπου ανάμεσα στο ζωογόνο φως και το έρευος της ανυπαρξίας, στο σκοτεινό ύπνο και στο φωτεινό ξύπνημα του Επιμενίδη, ιχνηλατείται η ανθρώπινη μοίρα. Η εισαγωγή της ποιήτριας περιδιαβαίνει μεταξύ υψηλών προσωπικότητων της διανόησης, αρχής γενομένης από τον Καρτέσιο, που πρεσβεύει την αμφιβολία ως γνωστική συμπεριφορά. Θα έλεγα πως η αμφιβολία με ακολουθούσε κατά πόδας καθώς διέτρεχα το ποιητικό κείμενο και διερωτώμουν για το τι εγκλείουν οι λέξεις και οι εικόνες. Η ίδια η ποιήτρια, ωστόσο, προσδιορίζει την ποίηση ως την εώρηση ανάμεσα στη γέννηση και τη φθορά της αμφισβήτησης. Έτσι κάθε που αμφέβαλα, βεβαιωνόμουν πως ήμουν σε σωστό μονοπάτι. Είναι πολύ πυκνές οι σκέψεις της Ευαγγελίας στην Πλαλέξη, συμφυρμένες με προσωπικά βιώματα, πολιτικές αιχμές και ανάκληση αναγνωστικών ερεθισμάτων. Ο λόγος της, συνειρμικός, ταραχώδης, συνυποδηλωτικός, πλήρης από σύμβολα και μυθικές μορφές, με παρέσερνε σε δεδαλώδεις λαβυρίνθους του μυαλού. Εκεί προχωρούσα,
διστακτικά ξεπυλίγοντας ένα κουβάρι, το οποίο θα με πήγαινε πού? Στο Μινόταυρο ίσως του θανάτου ή στην απολύτρωση από αυτόν, στην έξοδο του λαβυρίνθου. Αφήνω την εισαγωγή τώρα για να κρυφοκοιτάξω μέσα από το προήμιο το έναυσμα των συλλήψεων της Ευαγγελίας στην Πλαλέξη. Σε ανοιχτό χώρο σαρκώθηκε το όραμα της ποιητικής αφήγησης. Πλατεία Αριστοτέλους, φθινόπωρο, πυρετική η ματιά πάνω στο μικρό σύμπαν μιας πλατείας που είναι σύμβολο συρρυκνωμένο του κόσμου. Νοέμβρης μήνας, εμπεδωμένο φθινόπωρο με προανάκρουση του χειμώνα. Άνθρωποι σπαρμένοι στην πλατεία βαδίζουν τα καθημερινά τους βήματα και υπάρχουν. Ανασένουν τις μικρές τους υποθέσεις με ανεπίγνωστη οδύνη. Ένας κόσμος να βελάζει συνθήματα σε γωνιές από απελπισία στριβωμένες με τη λύπη σαν γλυκό να σερβίρεται κουταλιού. Ένα παιχνίδι παίζεται με ανυποψία στους παίχτες, τους διαβάτες της πλατείας, τους περαστικούς του κόσμου. Επαναστάτες, τοξικομανείς, αναγεμένους, εγωπαθείς, ρακένδιτους, πραγματευτάτες και θαυματοποιούς, αλυσόδετους, ερωτευμένους, σε εποχές που αντιμάχονται τη χαρά, σε μέρες αμέρωτες, εξαγριωμένες από παγκόσμιες οικονομικές συμπαιγνίες. Και η ώρα προχωρά στην πλατεία και το φως στη στέρηση βουίζει και την απώλεια θυμίζει τη ζωή, γιατί η συνάντηση ακυρώθηκε, γιατί όλοι οι άνθρωποι απολεσθέν έχουν πρόσωπο και κάθε σημασία μένει ανεπιβεβαίωτη, χωρίς ανάπαυση, αφού ακόμα και η αυταπάτη κλεισούρα μυρίζει. Και η μεγάλη πλατεία τελικά είναι μικρή για να εναρμονίσει τους ανίδεους που βαδίζουν και τα αμέτρητα περιστέρια που τα φτερά τους προσανατολίζουν στο μέλλον. Θεσσαλονίκη, πλατεία Αριστοτέλου στολισμένη, ζήση καθημερινή, Νοέμβρης μήνας και θάλασσα κατάνακρα να εγκυμονεί τρικυμίες. Το ποιητικό υποκείμενο φουσκώνει και ανοίγει για να συμπεριλάβει αυτό τον μικρό και μέγα κόσμο, έστω και σε μια σκηνή, σε μια περιγραφή, σε μια ενότητα ανθρώπινη που θα συνερεί το εκείνος και εκείνη. Ο σφιγμός της πλατείας χτυπά στο σφιγμό της ποιήτριας που θα συνθέσει το αφήγημά της επρόθετα και εξελικτικά. Αρχή, μέση, τέλος. Δηλαδή, φηβεία, ωριμότητα, γύρανση, θάνατος. Βήμα-βήμα περιδιαβαίνουμε την όχθη του φαινομένου της ζωής. Το πρώτο μέρος είναι αφιερωμένο στην εφηβεία και προτάσει σε κάθε σελίδα στίχους του Έλιοτ, του Ελίτη, του Σαρ, του Ρεμπό, της Γόγου, του Σιφάκη, καθώς και ρίσεις του Θερβάντες, Ηράκλη, του Ουγκό. Τα διαχρονικά αποφθέγματα Ελλήνων και ξένων διανοητών λειτουργούν ως τα κύμβαλα που αναστατώνουν την πνευματική συνείδηση του εφήβου και τον προκαλούν να αφυπνιστεί, να διαλέξει παράταξη, να συνταχθεί και να αποταχθεί ιδεολογικά. Θα γίνουμε άλλοι, ίσα που προλαβαίνουμε, αρκεί να με λατρέψεις. Γεμάτη οράματα ήδη, γεμάτη βεβαιότητα για την κέρια μετουσίωση που θα πραγματώσει. Ο έφηβος κυοφορεί την αλλαγή μέσα στο βρασμό των οργάνων και των συναισθημάτων του, βιάζεται και αδειμονεί. Ο έρωτας, η ποίηση, της νύχτας η λατρεία, η θολή ουτοπία, του βεβαιώνουν πως η βούληση ελέγχει τη μοίρα. Και ο έφηβος βούλεται να ορίσει το πεπρωμένο του, να βαδίσει πέρα από θρησκείες, εθνικούς μύθους, πεπατημένες οδούς και μέσες λύσεις, χρυσές τομές. Την υποταγή στη μεσότητα, μήπως και αποφύγει. Η ανατροπή παρακαλά τον έφηβο. Η ποιήτρια ενδύεται τη ματιά του και παρατηρεί τον κόσμο να λιμνάζει, να φοβίζει, να στοχεί και να τρίζει. Ο εφηβικός νους βάλεται και τα βόλια σφινώνονται στο νου. Κάθε παραδεδομένη ιδέα γκρεμίζεται με γδούπο. Η φλόγα της αμφισβήτησης που καίει το πνεύμα του εφήβου δεν είναι όμως άλλη από τη φλόγα που ταλανίζει το κορμί. Το γενετήσιο ένστικτο σφυροκοπά καταλάγιαστο και ο ήμερος ζητά επιτακτικά να πληρωθεί. Γένα, ζευγάρωμα,
και θάνατος. Θα βαριόμουν. Πόσο ανούσιος να τον διαβεί, φαντάζει στα μάτια του νου ο ακίνδυνος μονόδρομος της ενηλικιότητας. Το εφηβικό πέλμα προτιμά την αγωνιώδη περιπλάνηση από τον ήσυχο προσανατολισμό. Επιλέγει την εξορία από την Εδέμ και την ηθική της μανιώδους ανυπακοής. Να αλλάξεις τον κόσμο δεν είναι τρέλα, ούτε ουτοπία. Είναι δικαιοσύνη, παρακινεί ο πνευματικά του με ως ερπερβάντες. Και ο σκοτεινός Ηράκλητος υπερθεματίζει πως στην αλλαγή βρίσκουν τα πράγματα ανάπαυση. Η ανώθευτη ματιά του εφήβου στιγματίζει κάθε σύμβαση και διαπιστώνει πως οι εκφάνσεις του βίου προβάλλονται σε παραμορφωτικό κατούτρο. Οι δολοφόνοι δεν είναι μοναχικοί που χάριν γούστου πράττουν το κακό και όλες οι δημοκρατίες υπόκεινται σε τυραννία κάποιας μειοψηφίας. Και όλες οι δικτατορίες της τρέλας του Κέσσαρα υπόνιμες. Ποια βία μπορεί να νομιμοποιείται, ποιο πολίτευμα δεν μοχλεύει ύπουλα συστατικά μέσα στις συνταγές της εξουσίας. Να απορεί ο έφηβος και το ευγενέστερο να χάνεται στοιχείο. Σταθερές δεν υπάρχουν πια. Η γλώσσα εκχυδαίζεται και υποτάσσεται σε εύκολες ερμηνείες. Το κακό νομιμοποιείται ως δήθεν πεπρωμένο. Οι αξίες φτηνένουν και εκποιούνται. Η ηθάκη καταποντίζεται. Η ιστορία βοά ενοχή. Τι σε έφηβε, τι είναι η άλλη για σένα, τι φοβάσαι περισσότερο, την παρουσία, την απουσία, τα χρηστά του σύθη, την υποκρισία ή την ασχημονή επίγης. Και κοίτα πώς τα φέρνει. Δεν είναι τυχαίο που παντού τα ωφέλη απορρέουν για τους επικεφαλείς. Καμιά αδικία δεν είναι τελικά τυχαία. Καμιά αξία δεν είναι αυτονόητη. Το άσπρο δεν είναι αθώο. Χρωματίζει τα κελιά της απομόνωσης, την ηρωίνη, την περιβολή των γιατρών, τα νεκροσέντονα. Δεν επιβάλλει βέβαια κανείς την επιλογή του μαύρου. Μια προτροπή είναι μόνο για την απαλλαγή από τα στερεότυπα. Εμπρός έφηβε, ξεκίνα μπροστά της και δείξε μας το βηματισμό ανώτερου σκοπού. Όλο ευθεία μπροστά, δεν μπορούμε να πάμε και πολύ μακριά. Με μια φράση, δανεισμένη από το μικρό πρίγκιπα, αναγγέλλεται στην ποιητική πλοκή η μέση ηλικία της ανθρώπινης φύσης. Η φράση αυτή μπορεί να σημαίνει ότι το ευθεία μπροστά του ενήλικα δεν έχει το βάθος ορίζοντα του νέου που ατενίζει ανεμπόδιστα το όραμα της ζωής. Ή αλλιώς γίνεται μια υπαινικτική υπόμνηση για τη συμβιβαστικότητα του ενήλικα που έχει περιδιαβεί δρόμους και μονοπάτια, λεωφόρους και ατραπούς διαφορετικούς από την άκαμπτη χάραξη της νιώτης του. Η μέση ηλικία έχει αφήσει πια τους ενθουσιασμούς της εφηβείας. Κάθε είδωλο είναι μαρμαρωμένο. Στο φιλορόημα διαψεύεται των χρησμών. Ιδεολογίες μεταμορφώνονται σε πεινασμένα θηρία. Δεξιά, γκρίζες αρκούδες. Φούβαλοι στα αριστερά ρώσικοι. Η ανωτερότητα αποδεικνύεται αναλγησία. Όταν με τον άνθρωπο δεν ασχολείσαι, έχεις ήδη πάψει να είσαι άνθρωπος. Η ανωτερότητα αποδεικνύεται αδιαφορία. Πρόσχημα αποποίησης είναι ευθυνών. Οι μύθοι είναι πια συρρυκνωμένοι, αποστεωμένες χήμερες γύρω από τις ελευθερίες στην καταστρατήγηση. Κι οι μάχες που λαχτάρισε ο έφηβος γινήκανε επαναστάτες από το ξύλο ισοπεδαμένοι. Μα και η γνώση καλουπώνεται και δημιουργεί μαζική επιστημοσύνη αφού παράγουν εκπαιδευτήρια, βιογραφίες και υπηκόους. Η πίστη οδηγεί ομόδοξους και αλόδοξους σε ράχες κακοτράχαλες και γεμίζει σκουπίδια ο περίβολος στα απόκρινα εκκλησάκια. Ο Μεσήλικας έχει παρακολουθήσει την αλάνα της ζωής να επικίζεται από φτώχεια και αθλειότητα
ανάλγητη ψευτιά, μικροπολιτικούς μαγαζάτορες, νόμιμους ή άνομους φορείς της βίας, τρομοκράτες και τοξικομανείς. Όλο το φάσμα της κοινωνικής παθογένειας διαδηλώνει στην πλατεία κέντρο της ζήσης και επίκεντρο του κόσμου, ενώ ο όριμος άνθρωπος δεν έχει πια πολλές ζωτικές αυταπάτες. Η ατομική ύπαρξη, πολλάκις πληγωμένη, να δέχεται πρώτες βοήθειες σε μια πολυθρόνα ψυχανάλυσης με συναισθήματα κομματιασμένα και μνήμες νεκρές, νοικοκυρεμένες. Έχει επίγνωση των φαύλων και επίγευση των πικρών ο άνθρωπος της μέσης ηλικίας. Έχει γεμίσει το δυσάκι του με αυτό που καλούμε πείρα, κάτι που θα το όριζα πύρινη ανάμνηση των τραυμάτων μας. Μα ο συνδυσιακός ταλανισμός του ενήλικα κάπου πρέπει να αναπαυτεί, μια ισορροπία να εγγύσει. Ο μηδενισμός είναι ένα στρόπυλο σε σκοτεινές δίνες. Γι' αυτό και ο άνθρωπος, το εγώ που ορίζει και το εσύ που λαχταρά να ορίσει, αναζητά μια εσωτερική σταθερά στον έρωτα, στην επαιτία του μέγιστου. Τότε η ποίηση γίνεται φωτοχυσία και σπήλαιο μαγικό με κεραμίδια άθραυστα και σταλακτήτες παρηγορητικούς για το άντυτο και πληγιασμένο σώμα. Με μιας οι άνθρωποι αρχίζουν σαν παράξενοι το ποτάμι να διαβαίνουν ταξιδιώτες οδηγούμενοι προς τα γεράματα, τον επίλογο της ζωής που είναι συνάμα και το πρελούδιο του επέκεινα, του μεταφυσικού, του μεταθανάτιου ίστρου που μας ζαλίζει. Ο θάνατος, λέω εγώ, είναι γκρεμός. Πόσο και να απομακρυνθεί κανείς από κοντά του, αισθάνεται το ρίγος του και ξέρει ότι πάντα θα χάσκει και θα αναμένει την πτώση. Φοβαρέτηση, απλή περιέργεια, η κακή στιγμή. Ο υπαρξιακός φόβος διαποτίζει το άτομο και το αφήνει έκθετο σε κάθε άλλου είδους φόβο. Όσο πιο πολλά ξέρει κανείς, τόσο πιο πολλούς λόγους έχει και να φοβάται. Καταφυγή του φόβου μόνο το φιλί, διότι μόνο αυτό εξημερώνει. Κατάλυση του φόβου ο έρωτας, μόνο πόρτα ψηλή για εκείνον, δίχως κούφωμα, και εκείνη, αστερία η μεγίστη, ορτίκη κάθε αυγή να γίνεται. Τρίτη ηλικία, τελευταία ηλικία, ύλη τελευτά. Τα είχαν αλήθεια καταφέρει. Έζησαν, έμαθαν, αγάπησαν, έφτασαν στις εσχατιές της ύπαρξης. Ο έρωτας βέβαια ακόμα διεκδικεί το μεράδι του στα ανίσταγα μέλη, τους ψιθύρους, τη συγκίνηση, τα δώρα και τη μοιρασιά των φιλιών. Εκείνος και εκείνη συνεχίζουν να ζυμώνονται ως ζευγάρι, αλλά παρόλα τα χρόνια της κοινής βιωτής τους, οι ευαισθησίες τους είναι ασύμπτωτες και η επικοινωνία τους παρεμποδίζεται από τους διαφορετικούς κώδικες της σκέψης και του λόγου, τους γρίφους της που πάντα τον εκνεύριζαν. Εκείνος και εκείνη, δύο κόσμοι διακριτοί ως το τέλος. Οι ενέργειές τους μοιάζουν κάποτε προσχεδιασμένες στρατηγικές κινήσεις πάνω στη σκακέρα, όπου τακτικισμοί αναδεικνύουν τον επικρατέστερο. Εκείνος και εκείνη δεν πάβουν να λειτουργούν μέσα στα περιγράμματα του κοινωνικού φύλου τους. Εκείνος εντρυφά στην πολιτική και στην επιστήμη, πίνει, καπνίζει και μιλά για όσα συμπεραίνει, μιλά και αποφαίνεται. Εκείνη πάλι σιωπά, εμπιστευμένη στην ηθική του υψηλού λόγου, συντροφεύεται μόνο από τα διαβάσματά της και κρατά τα όνειρά της ακοινώνητα από εκείνον, διαχωρισμένα. Εκεί όπου θα συναντηθούν οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας είναι στις επεδομένες ιδέες, στις πλάνες που υπερέβησαν, στην επίγνωση που κρυστάλλωσαν. Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε συνολικά τον κόσμο. Όλοι οι τόποι ενώθηκαν σε παραθύρι, από που κοιτάμε την υλική μορφή της πραγματικότητας. Δεν είναι άπειρη η ζήση, ούτε άφερτη.
Δεν υφίσταται η αιωνιότητα, μόνο η παροδικότητα. Το άτομο πλήττεται από αδυναμίες, αμορφωσιά, καταφυγή στη μαζικότητα και φόνος, αδιάλειπτος και δηλητηριώδης. Ας μην τσικουνευόμαστε, ωστόσο, τη γενεοψυχία και τη γενεοδορία. Ας μην περιμένουμε όμως και αναγνώριση από τους άλλους. Οι άλλοι ξέρουν πολύ καλά να μας απορρίπτουν. Να αποστρεφόμαστε τον νύκτο τους, σάλιο παϊδία ζεβατράχου στο μάγουλό μας. Κι όσο εμπεδώνεται η προσωρινότητα, προχωρά και ο απολογισμός της ζωής. Το πεπρωμένο κρατά με σχολαστικότητα τα πρακτικά του, τις ματαιώσεις, τις αστοχίες, τις αντιφάσεις που δεν φτάσαμε να γεφυρώσουμε. Ο απολογισμός των πεπραγμένων και απράκτων γίνεται επιτακτικός, όσο τα βαριά πέπλα του θανάτου τυλίγουν απαλά το σώμα της ζωής. Τα νοσοκομεία φτιάχνουν τον προθάλαμο της αναχώρησης, της νυχτερινής πορείας μέσα από αποσκελετωμένα μαύρα δάση με λεφούς σημείγες να ακολουθεί. Και ολόγυρα ο καβαλάρης με νομιμότητας μανδύα τη χαρμονή συνεχίζει να σπυρουνίζει. Η ύλη διχοτομείται, παραχωρείται στη σκιά. Καμιά δύναμη δεν μπορεί να αντιστρατευτεί το τέλος, όπως καμιά δύναμη δεν συγκρατεί και το φύλλο που έφτασε η ώρα του να γλιστρήσει από το δέντρο. Η προετοιμασία του ταξιδιού φέρνει ειδονικό ίστρο και οι άνθρωποι γίνονται θανατοναύτες σε μοιραία πλεύση. Ο θάνατος είναι βέβαιος, μα όχι και ανίκιος. Η πολιτεία μοιράζει την τράπουλα και σκορπά νόμοι με θανατικές ποινές. Σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, σε φυλακές και ορφανοτροφία, στην κρατική βία και στο βιασμό. Είναι ενηγματικό το πώς η βιοπραγία και η νομή του θανάτου καθαίρονται όταν βαπτίζονται κρατικός νόμος. Εκείνη νιώθει πως λίγο-λίγο ξεθεμελιώνεται και μελετά την άμμο, τις γούβες, τα ξεριζωμένα χόρτα, τις τρύπες της διάβρωσης. Μα δεν απελπίζεται. Τη μεθά ο πόθος της Αθανασίας και αφουγκράζεται στις οπές μελωδικούς ψιθύρους. Ο θάνατος με μεγαλοσύνη παραστέκει σαν το δάσκαλο που κοιτά τα μαθητούδια να σχηματίζουν με κυμολία στο μαυροπίνακα το πρόσωπο της ευτυχίας. Εκείνος και εκείνη ακούνε το άγγελμά του με ηρεμία και νυφάλια γνώση. Έχουν συνειδητοποιήσει πια το ταξίδι και τυλίγονται στοϊκά στην κάπα τους. Μα μήπως και η ζήση δεν είχε διαπεραστική παγωνιά. Αέναος ο κύκλος του χρόνου δεν θα πάψει να γυρίζει ακόμα και μετά το φεδιό των παράξενων ταξιδιωτών που είναι παράξενοι γιατί δεν φοβούνται πια. Η ίστατη πόρτα θα τους φαλήσει με ποιήκια. Η Αθανασία τους φωτίζει μέσα από τα κεριά που άναψαν και ο θάνατος γνέφει ευεργέτης των πόνων τους. Και έπειτα τι, ένα άλμα στο επέκεινα, τι τους περιμένει, νέα παθήματα. Αν πιστέψουν στο μεταθανάτιο, ίσως σωθούν. Αν προεκταθούν στο άπειρο, μήπως έτσι κατατροπώσουν την ανθρώπινη φαρτότητα. Το σώμα, γδυτό και γεμάτο τραύματα, ορθώνεται και οδηπορεί η κολυμπά στην άμετρη θάλασσα. Γυρεύει τη νίκη και το θρίαμβό του, όπως κι αν αυτό διηθείται από τα θεολογικά και ιδεολογικά φίλτρα του καθένα μας. Με έναν αναστεναγμό άφησα τους παράξενους ταξιδιώτες στο πιο αυθεντικό ταξίδι τους, εκεί όπου καταλύονται ο χώρος και ο χρόνος. Δεν μου μένει πια παρά να συγκεφαλαιώσω. Η σύνθεση της κυρίας την Πλαλέξη μοιάζει με σπουδή της ανθρώπινης ζωής, συνεπώς και του αμετάκλητου τέλους. Σκηνή τη σκηνή παρακολουθούμε μια τραγωδία που άρχεται με την ύβρη της νιώτης και επισφραγίζεται με την κάθαρση του θανάτου που τον υποπτεύομαι μέσα από τις γραμμές λυτρωτικό. Όσο άφοβα η ποιήτρια χειρίζεται τη γλώσσα, φτάνοντας ως τη λεξιπλασία όρων όπως θανατοναύτες, φτωχοσύνθεση ή ανθρωπό, τόσο άψυχα
τόσο άφοβα, ψηλαφή και το θάνατο. Αποτολμά συναισθάνομαι προσωπικά να τον αποδυναμώσει από το ζωφερό κράτος του και να αποκλιμακώσει την απειλή του ύψιστου κακού. Και μου θυμίζει το φίλο μου τον Σοκράτη, τον αρχαίο φιλόσοφο που απορούσε γιατί να φοβόμαστε το θάνατο, αφού μας είναι παντελώς άγνωστος. Αν πρόκειται όμως να ανατρέξω στους κρουνούς της αρχαιοελληνικής σκέψης, ο πιο ταιριαστός φιλόσοφος δεν μπορεί παρά να είναι ο Επίκουρος, που αποδομεί τον επιθανάτιο φόβο με το περίφημο «Όπου είμαι εγώ, δεν είναι ο θάνατος. Όπου είναι ο θάνατος, δεν είμαι εγώ». Και αλήθεια, έτσι είναι. Με το θάνατό μας δεν θα προλάβουμε καν να γνωριστούμε. Προς τι οι φοβίες μας λοιπόν, γιατί να είμαστε δεσμότες τους. Και κάπου εδώ ενώνονται οι αρχαίγονες φωνές με εκείνης της ποιήτριας που αποφαίνεται ότι φόβος ανελευθερία εστί. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή. Καλησπέρα λοιπόν και από μένα. Σας υπερευχαριστώ που βρίσκεστε όλοι εδώ. Να ευχαριστήσω και τους συντελεστές για αυτή την ωραία εκδήλωση. Ο θάνατος λοιπόν, και από τη στιγμή που ο άνθρωπος άρχισε να αντιλαμβάνεται το πεπερασμένο του, χάνει την απλότητα, χάνει την ανεμελιά του και περιπλανιέται μόνος του στους κήπους της γνώσης και της αγνωσίας του ταυτοχρόνους. Πράγματι, το έργο είναι βασισμένο κυρίως στην φιλοσοφία του Επίκουρου, δηλαδή είναι εντελώς απαλλαγμένο. Δεν ακούγεστε, συγγνώμη. Λοιπόν, το έργο είναι πράγματι βασισμένο στην φιλοσοφία του Επίκουρου. Είναι εντελώς απαλλαγμένο από θρησκευτικά δόγματα και προσπαθεί να αποδώσει, να ειχνηλατήσει τέλος πάντων την πορεία της ανθρωπότητας. Γίνεται μια αναγωγή δηλαδή στην ανθρώπινη πορεία ως πορεία της ανθρωπότητας. Εάν λοιπόν η ζωή μας είναι η συλλογή των εμπειριών, όπως πρέσβευε ο Επίκουρος, ο θάνατος σημαδοδοτεί την πάυση αυτής της συλλογής των εμπειριών. Κάπως έτσι προσπαθεί το έργο να προχωρήσει. Θέλω να κάνω μία μικρή διασαφήνιση ότι το έργο δεν αφορά σε ποιητική συλλογή. Είναι ποιητική σύνθεση που σημαίνει ότι έχει αρχή, μέση και τέλος. Υπάρχει δηλαδή μία θεματική πάνω στην οποία η σκέψη όλη στείνει τον φέροντα σκελετό της, υπάρχουν οι πυλώνες με τον διαχωρισμό όπως προανέφερε και η κυρία Δημόκα. Υπάρχει το προήμιο, το οποίο είναι ο λόγος της εμπνεύσεως. Το έργο πράγματι εμπνέεται στην πλατεία του Αριστοτέλους, φθινόπωρο. Κάποιο βράδυ το οποίο βρισκόμουν εκεί πέρα παρατηρούσα με το δικό μου πρίσμα, τέλος πάντων, τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι περιφέρονταν, περιδιάβαιναν το τοπίο και μου φάνηκαν ότι ο καθένας είχε καβαλικέψει τη δική του τροχιά και προχωρούσε, αλλά ήμασταν όλοι μας δορυφορήματα της ίδιας κεντρομόδου δυνάμεως. Δηλαδή, παρότι είχαμε διαφορετικές ζωές, διαφορετικά πιστεύω, διαφορετικές ιδέες, όλοι θα καταλήγαμε κάποια στιγμή στον θάνατο. Ήταν αυτή η κεντρομόλους δύναμη η οποία μας έλκυε τέλος πάντων στο βυθό της, να το πω. Το κυρίως μέρος χωρίζεται σε τρία μέρη, την νεανική ηλικία, τη μέση ηλικία και το γύρας. Την εφηβική ηλικία την έχω ζήσει, την μέση ηλικία την διανύω τώρα. Το γύρος προσπάθησα να το φανταστώ ή να το ψυχανεμιστώ, αν θέλω να χρησιμοποιήσω έναν καλύτερο όρο,
και μέσα βέβαια από, τα, από δικούς μου ανθρώπους, τους οποίους έχασα σε μεγάλη ηλικία. Υπάρχουν όλοι οι φιλόσοφοι, η ανθρωπότητα μάλλον, βασίζεται πάνω σε όλους τους φιλοσόφους. Καταρχάς είναι η προσοκρατική και γίνεται μια έντονη ανάγνωση του δίπολου φωτιά και νερό, όπως αυτό αντινομικά προσπάθησε να το δώσουν ο Θαλής και ο Ηράκλητος, και τα δύο, παρότι, παρότι αντιστρατεύονται μεταξύ τους, δημιουργούν εστίες δημιουργίας και αναδημιουργίας και ως κατασβεστήρες και αναζωοποιώσεις πάντα. Ο Ηράκλητος υποστηρίζει ότι μέσα στο Αΐζον Πυρ ενέχεται όλη η προϋπάρχουσα εντελέχειά του, που σημαίνει ότι τα πάντα γύρω μας ακολουθούν κάποιους κανόνες, βρίσκονται δηλαδή, χμηλατούν τους κανόνες της ίδιας δημιουργίας και της ίδιας αναδημιουργίας. Εδώ πέρα έρχεται ο Επίκουρος και ο Δημόκριτος, όταν υποστηρίζει ότι το «ον» είναι το σύμπαν, να μας δηλώσουν, τέλος πάντων, ότι η φύση είναι ο μέγιστος ποιητής και ότι όλες οι υπόλοιπες θρησκείες, τα θρησκευτικά δόγματα, τέλος πάντων, απαλήφονται από όλο αυτό, δεν υπάρχουν δηλαδή. Οι μονοθεϊστικές θρησκείες, σύμφωνα και με όλη αυτή την αρχαία φιλοσοφία, παίρνουν τον αυτόνομο λόγο, όπως τον παρουσιάζει ο Επίκουρος, και τον συρρυκνών, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος και κατ' επέκταση η ανθρωπότητα μετά από αυτό δεν μπορεί να δει ακριβώς, να εστιάσει την ολότητα των δυνατοτήτων της, απλώς στις επιμεριστικές της ιδιότητες, που σημαίνει παρακμάζει σε μια ματαιοπονία, να το πούμε έτσι. Πολύ αργότερα, εδώ να διασαφηνίσω ότι υπάρχει γίνεται μεγάλη μνήμα μέσα στο έργο, στην λογική, όπως αυτή επίσης επεξηγείται από διάφορους φιλοσόφους. Η λογική, είτε ως τέχνη πειθούς, όπως την αναφέρουν οι ελεάτες φιλόσοφοι, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν βέβαια κάποια επιχειρήματα αληθοφανή και όχι απαραίτητα έγκυρα, έρχεται ο Αριστοτέλης να δώσει με την πραγματεία του το όργανο, να ταξινομήσει μάλλον βασικά, όλα τα επιχειρήματα της ανθρωπότητας να είναι έγκυρα. Από εκεί και πέρα όμως θα έρθει ο Επίκουρος πάλι να δηλώσει ότι, να βασίσει μάλλον τη φιλοσοφία του στην φυσική, που σημαίνει παρατηρεί όλες τις οντότητες όπως υπάρχουν αυτές γύρω μας, οι οποίες όμως δεν έχουν αυτοτελή βούληση σαν να μας παρατηρούν από κάπου ψηλά, όπως τουλάχιστον πρέσβευαν ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης, αλλά είναι οντότητες αυθύπαρκτες, στάσιμες και υπαγόμενες μέσα στην περιοδικότητα αυτή της φυσικής εντελέχειας, όπως την επεξηγεί ο ίδιος. Πάμε εκεί, ο Επίκουρος ισχυρίζεται επίσης ότι η λογική είναι όλοι οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να καταλάβουμε και τα μηχανικά αίτια με τα οποία, στα οποία είναι υπαγόμενες όλες αυτές οι δυνάμεις. Και βεβαίως εκεί έρχεται το ηθικό, η ηθική του Επίκουρου για να καταλήξει σε αυτό που προανέφερε και η κυρία Δημόκα, ότι όπου θάνατος εγώ δεν υπάρχω και όπου εγώ ο θάνατος δεν υπάρχει. Και με το γνωστό λάθεδιό σας, το οποίο έχει παραφραστεί κατά πάντων, διότι πρεσβεύει την ειδομή ο Επίκουρος, αλλά με την έννοια της απομάκρυνσης, της αποστασιοποίησης από οποιαδήποτε θρησκευτικότητα, όχι σαν πολιτισμικό στοιχείο, το οποίο ακολουθεί μάλλον τους ανθρώπους σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, αλλά σαν σαν μία, ας πούμε, οδηγέτηση στη σκέψη του, σαν μία τροχοπέδη στη σκέψη.
Λοιπόν, στο πρώτο μέρος, εκεί δηλαδή που προσπαθώ να αναλύσω την νεότητα, πράγματι έχω χρησιμοποιήσει αποφέγματα στην αρχή για να εκτυλίξει μετά η πένα τους συνειδημούς της. Αυτό το κάνω πολύ συνειδητά, γιατί θέλω, προσπαθώ τουλάχιστον, να αποκαθιλώσω το θέσφατο που δίνουν τα αποφέγματα και να αποκαθιλώσω γενικότερα και το εκπαιδευτικό σύστημα όπως αυτό έχει δομηθεί. Ο άνθρωπος όταν γεννιέται βρίσκεται ανάμεσα σε δύο διδακτικούς εισαγωγικά πυλώνες. Είναι το κοινωνικό του περιβάλλον, το οποίο όμως περιορίζεται σε μια διδαχή κανονιστικού πλαισίου, το οποίο αποφαίνεται ή τουλάχιστον προσδοκά στην μη διατάραξη του κόσμου των ανισοτήτων, και από εκεί και πέρα είναι το σχολικό περιβάλλον, το οποίο προσπαθεί να εκπαιδεύσει τους σύγχρονους σκλάβους. Κάθε φορά δηλαδή βρισκόμαστε στο ίδιο αποτέλεσμα. Και ιστορικά αυτό τεκμηριώνεται. Σε όποια εποχή δηλαδή και να κάνουμε αναδρομή προς τα πίσω, το εκπαιδευτικό σύστημα έχει λειτουργήσει ως εκπαιδευτήριο σκλάβων για το οποιοδήποτε πολιτικό, τέλος πάντων, σύστημα έχει δομηθεί με τον ανάλογο τρόπο. Είναι δηλαδή το γρανάζι το οποίο φέρει και εκπαιδεύει τους σκλάβους, είτε είναι από τη χαμηλότερη ως την υψηλότερη βαθμίδα. Είτε δηλαδή θα μιλήσω για έναν αγρότη, είτε θα μιλήσω για έναν στο μεταποιητικό τομέα, στο δευτερογενή τομέα, είτε θα μιλήσουμε για τον τριτογενή τομέα, είτε θα μιλήσουμε για στελέχη πολυεθνικών κολοσσών. Από όποια πλευρά δηλαδή και να το πάρουμε, δομούνται μέσα, καταρτίζονται μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα οι σκλάβοι του αύριο, κάθε φορά. Αυτό προσπαθεί να το καταρρύψει το βιβλίο αυτό με έναν τρόπο. Προσπαθεί να κάνει μια αναφορά για το πώς, τέλος πάντων, δημιουργείται το εκπαιδευτικό σύστημα. Το εκπαιδευτικό σύστημα αφορμάται στα μισά του 19ου αιώνα. Είναι δύο πολύ συγκεκριμένοι λόγοι, οι οποίοι ταλανίζουν την ανθρωπότητα εκεί. Στην Ευρώπη βρισκόμαστε στην βιομηχανική επανάσταση, που σημαίνει ότι ο καπιταλισμός και ο ιμπεριαλισμός έχουν την ανάγκη να βασίσουν όλο αυτό το σύστημα, το οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό που έχουν φτιάξει, σε κάποια εκπαίδευση, εκ προημίου δηλαδή. Από εκεί και πέρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στην Αμερική δηλαδή, έχουμε την αθρώα μετανάστευση. Από το ευρωπαϊκό έδαφος φεύγουν άνθρωποι, κυρίως ιρλανδικής καταγωγής, οι οποίοι περνούν προς την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Οι οποίοι όμως διακατέχονται από το στίγμα του Προτεσταντισμού. Ο Προτεσταντισμός προτάσει μάλλον την επιστήμη, στην ουσία όμως με θεοκρατικό και εκείνους τρόπο. Δεν αφήνει δηλαδή την απελευθέρωση, δεν προτάσει, δεν διακυβεύεται δηλαδή όχι η μη απελευθέρωση της επιστήμης διαμέσου της προτεσταντικής ιδεολογίας. Έτσι λοιπόν απορρέει η επιτακτική ανάγκη, θα μπορούσαμε να πούμε, του εκπαιδευτικού συστήματος. Ούτως ώστε από τη μία πλευρά να έχουμε απαραίτητα την εκπαίδευση μιας αποδοτικής εργασίας και από την άλλη πλευρά να έχουμε απαραίτητα μία επίπλαστη ομοιογένεια. Δηλαδή να προσπαθεί να καλύψει αυτός ο τρόπος τις άνισες ευκαιρίες που μας δίνονται στο διάβα μας. Βεβαίως κάνοντας αναγωγή σε όλους τους πολιτισμούς, διότι εμείς εδώ κάπως οι Ευρωπαίοι είμαστε και σε ένα πολύ κλειστό κύκλο και νομίζουμε ότι είμαστε κάπως ευνοημένοι. Αν όμως θα ταξιδέψουμε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, θα δούμε ότι οι Ευρωπαίοι είμαστε υπεύθυνοι για την κατάντια των πάρα πολλών άλλων λαών, που αυτό θα έπρεπε κάποια στιγμή να το σκεφτούμε πολύ σοβαρά, τέλος πάντων. Με όλους αυτούς τους τρόπους προσπαθεί λοιπόν αυτό το βιβλίο να κάνει τον απολογισμό της ανθρωπότητας βασικά,
να εξετάσει τη ζωή, διότι μια ανεξέταστη ζωή δεν ωφελεί, όπως λέει και ο Σοκράτης, όπως τον έφερε και η κυρία Δημόκα. Προσπαθεί να στυλιτεύσει το carpe diem με την κακή έννοια η οποία έχει περάσει και υπάγει τις μάζες σε μια κατακλυπτική κατάσταση διαμέσου της διασκέδασης, με τον όρο διασκέδαση βεβαίως όπως ετυμολογικά είναι το σκεδάνιμι, το σκεδάνιμι το οποίο σημαίνει διασκορπίζομαι. Και θέλει η φιλοσοφία, το carpe diem λαμβάνεται ως φιλοσοφία του σκλάβου. Δηλαδή προσπαθεί να παλέψει ο άνθρωπος για το σήμερα, με κάποιον τρόπο, να παλέψει να έχει το σημερινό του ξεροκόμματο, θα έλεγα, μιας και διανύουμε και τον 10ο χρόνο σχεδόν της οικονομικής καταβαράθμισης που έχουμε υποστεί, χωρίς όμως να έχει στο μυαλό του καθόλου δεν ξέρω αν τη διάθεση, τη δύναμη, τη δυνατότητα να μαχηθεί, ούτως ώστε να αλλάξει κάπως το γίγνεσθε για το αύριο ή για τις επόμενες γενιές. Μία πάρα πολύ καλή μου φίλη μου είπε το εξής, ότι η ζωή είναι μοναδική και για ποιο λόγο κάθε άνθρωπος, ας πούμε, να χαραμίσει τη ζωή του, ούτως ώστε να θέλει να θυσιάσει τη δική του καλοζωία ή τη δική του ευτυχία για να θέλει να μαχηθεί για τις επόμενες γενιές. Αυτό είναι ένα ερώτημα, νομίζω, το οποίο ο καθένας πρέπει να το απαντήσει μόνος του. Αν γυρίσουμε πίσω ιστορικά, υπάρχουν πάρα πολλές περίοδοι επανάστασης, πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν θυσιαστεί, πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν δώσει τους δίκους. Δεν ξέρω αν εκείνοι έστηκαν αυτό το ερώτημα στον εαυτό τους. Αυτά θέλω, δεν θέλω να πω. Σύμφωνα με το... Στο τέλος καταλήγει το έργο με αυτό το τρίστιχο που ακούστηκε και από το πλήθος, ότι πλέον στον 20ο αιώνα έχουμε περάσει στον ψυχιατρικό ολοκληρωτισμό, δηλαδή έχουμε φύγει από τον μεσαίωνα του θεοκρατικού, ας πούμε, γίγνεσθε, αλλά έχουμε περάσει στον ψυχιατρικό ολοκληρωτισμό. Με όλη την συμπεριφορική ανάλυση, κατά την οποία ο άνθρωπος δεν αφήνεται ελεύθερος και δεν μπορεί να απελευθερώσει τίποτα από τον εαυτό του, έχουμε μπει σε νέες μορφές εξουσίας, οι οποίες είναι με έναν τρόπο πιο αόρατες, πολύ πιο αποδεκτές, και αυτό, κατά την ταπεινή μου γνώμη, δηλώνει τον εκβαρβαρισμό και των επιστημών. Δηλώνεται δηλαδή και ο εκβαρβαρισμός των επιστημών από αυτή την θέση. Όσον αφορά το εξώφυλλο που έχει χρησιμοποιηθεί, το όνειρο του Δάντη, έχει να κάνει του Γκάμπριελ Ρωσέλη. Ο πίνακας σχεδιάζεται και τελειώνει το 1871. Αποφασίσαμε τον κύριο Γιώργο Ιωαννίδη, ο οποίος είναι υπεύθυνος των εκδόσεων Πηγή, να βάλουμε αυτό το έργο, αυτή την καλλιτεχνία, ως εξώφυλλο. Πρώτον, γιατί είναι ακριβώς 100 χρόνια πριν από τη δική μου γέννηση, μιας και εγώ έχω γεννηθεί το 1971 και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό για τη δική μου σκέψη και για τη δική μου προσέγγιση, τέλος πάντων, στο έργο. Και για έναν άλλο λόγο, ότι το έργο αφορά, αντανακλά, το παράπονο του Δάντη, ο οποίος κάποια στιγμή, όταν ασθένησε στη ζωή του για περίπου 9 ημέρες, κατάλαβε ότι δεν είχε εκμυστηρευτεί το μεγάλο έρωτα της ζωής του στην Βεατρική, την οποία υπεραγαπούσε, και κατάλαβε ότι μπορούμε να πάσα στιγμή να πεθάνουμε χωρίς εν τέλει να έχουμε προλάβει αυτά τα πάρα πολύ μικρά πράγματα. Και φαντάστηκε, οραματίστηκε μάλλον, τον θάνατο της Βεατρίκης, και αυτό εξεικονίζει στον πινακάτο, και με ποιον τρόπο την πλησιάζει ο θάνατος, και εκείνος βέβαια λείπει και από εκείνη την στιγμή. Όσον αφορά στον τίτλο, ναι, πράγματι έχει να κάνει με τον Επιμενίδη, όπως αναφέρει και η κυρία Δημόκα, με τον Σοφό. Έχω κάνει βέβαια μία μικρή μετάλλαξη, αντί για Επιμενίδιος Ίχνος, το έβαλα συνειδητά Επιμενίδιος Σύστρος, θεωρώντας ότι
η ζωή μας εν τέλει δοκιμάζεται από έναν ύπνο, όταν η ανθρωπότητα δεν μπορεί να απαλλαγεί από όλα αυτά τα βαρύδια που προανέφερα, και ο μόνος τρόπος για να μπορέσει, ας πούμε, να φτάσει στην ύψη, στη χρήση όλων των δυνατοτήτων του και της εξέλιξής του, θα ήταν η στριλασία διαμέσου της αναζήτησης. Όπως δηλαδή ο Επιμενίδης προσπαθούσε να ανιχνεύσει αυτό το πρόβατο, εμείς ως ανθρωπότητα θα μπορούσαμε να ανιχνεύσουμε, τέλος πάντων, τον ίστρο μας με κάποιον τρόπο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.